Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας αναγγείλουμε τη συνεργασία των επιμελητηρίων όλης της Πελοποννήσου, και όταν λέμε όλης δεν εννοούμε της διοικητικής περιφέρειας απλώς, αλλά της γεωγραφικής περιφέρειας, που σημαίνει έχουμε συμμετοχή από την Αχαΐα και την Ηλία. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησαν τα επιμελητήρια να διοργανώσουν μια έκθεση η οποία θα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, θα διοργανώνεται εναλλάξ σε διάφορες πόλεις της Πελοποννήσου ανά έτος και θα έχει κυρίαρχα εξαγωγικό προσανατολισμό. Με αυτή την έννοια λοιπόν το Επιμελητήριο Αρκαδίας άλλαξε τον τίτλο της έκθεσης που γνωρίζατε, το Αρκαδικό Πανόραμα, και ο τίτλος της έκθεσης της καινούργιας που φιλοδοξούμε να είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο ουσιαστική για τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου είναι Πελοπόννησος Expo. Προκειμένου να σηματοδοτήσουμε όλα αυτά που σας περιέγραψα. Η έκθεση αυτή θα γίνει από τις 9 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, έως τις 13 Νοεμβρίου του 2016, στην Τρίπολη, στη βιομηχανική περιοχή, στο γνωστό κτίριο που γνωρίζετε, που γινόταν κατά καιρούς στο Αρκαδικό Πανόραμα. Η έμφαση που θα δώσουμε είναι σε σχέση με την αγροδιατροφή και σε σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Για το σκοπό λοιπόν αυτό έχει υπάρξει σοβαρή προεργασία από το Επιμελητήριο Αρκαδίας μέσω του δικτύου Enterprise Group Network για να διοργανώσουμε συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων της Πελοποννήσου και του εξωτερικού. Θα γίνουν στα πλαίσια αυτής της έκθεσης διήμερες B2B συναντήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των εισαγωγέων από το εξωτερικό, και στην προσπάθεια αυτή θα συμμετέχει και το Enterprise Greece, που είναι ο φορέας για τις εξαγωγές, ο φορέας της κυβέρνησης, του κράτους, που ασχολείται με την προώθηση των εξαγωγών, των επιχειρήσεων και των προϊόντων της χώρας μας. Θα συμμετέχει λοιπόν ενεργά και το Enterprise Greece και θα φροντίσει να φέρει και το Enterprise Greece επίσης εισαγωγής προϊόντων από το εξωτερικό, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη γκάμα ξένων οι οποίοι θα θελήσουν να συνεργαστούν με τις πελοποννησιακές επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι να γίνουν όλες αυτές οι συνέργειες προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν διά της εκθέσεως μια προστιθέμενη αξία, την οποία νομίζω ότι θα την πετύχουμε. Επίσης, το Brand Πελοπόννησος είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να αναδειχθεί, όπως επίσης και η αγροδιατροφή της Πελοποννήσου, της περιοχής μας, και με αυτή την έννοια απευθυνθήκαμε σε όλα τα επιμελητήρια του γεωγραφικού χώρου. Θέλω μέσα από τη συνέντευξη αυτή να προτρέψω όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της περιφέρειας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον άμεσα για τη συμμετοχή τους στην έκθεση, προκειμένου να κανονιστούν το δυνατόν περισσότερα B2B συναντήσεις με τους αγοραστές από το εξωτερικό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Είμαστε σε διαδικασία και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Όπως επίσης το Δήμο Τρίπολης, που θα μας συμπαρασταθεί ενεργά με μια πολλών τρόπων, και τους χορηγούς μας. Επίσης, στα πλαίσια της έκθεσης, θα γίνει μια ημερίδα
εξαγωγικού προσανατολισμού από το Investing Greece, όπως επίσης θα γίνουν και μια σειρά από events σε σχέση με τη διατροφή, με τη γευσηγνωσία ίνου, τυριών και μια σειρά από άλλες εκπλήξεις που θα έχουμε στα πλαίσια της εκπλήξης. Θα παρακαλούσα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την αποδοχή που είχατε σήμερα στην πρόσκλησή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κουντρούκα που είχε την πρωτοβουλία για τη συνάντηση. Ήταν μια συνάντηση η οποία σήμερα οριστικοποιεί κάποια πράγματα, αφού προηγουμένως είχαν προετοιμαστεί και είχαν γίνει και άλλες συναντήσεις που μας βοήθησαν ώστε να κάνουμε μια τελική απόφαση πώς θα εκφράσουμε ενιαία τον οικονομικό χώρο Πελοπόννησο και επίσης πώς θα δημιουργήσουμε μια οικονομική μονάδα, έναν οικονομικό χώρο με κάποιον επαρκή όγκο, ώστε μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στις αγορές. Ξέρετε καλά ότι η διοικητική διαίρεση έχει μιλήσει με μεγάλη ασάφεια. Στην Πελοπόννησο βρίσκονται δύο διοικητικές περιφέρειες, η Πελοπόννησο, με την Τρίπολη και η Δυτική Ελλάδα, με την Ευρωπαϊκή και με την Ευρωκρανία βέβαια, που καλύπτει του νομούς ουσιαστικά της Πελοπόννησο, Αχαΐας και Ηλίας. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη σύνδεση, σύγχυση η οποία μας έχει φέρει μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες. Τη στιγμή που οι παραδοσιακοί δεσμοί είχαν στηρίξει τις οικονομίες των τόπων μας πάρα πολύ σημαντικά. Μέσα από αυτό το σκεπτικό, εμείς συμμετέχουμε ενεργά στη διοργάνωση αυτής της έκθεσης, η οποία έχει κάποια καινούργια πρότυπα. Απευθυνόμαστε με ένα αρκετά ισχυρό δυναμικό στις διεθνείς αγορές. Τα πρώτα δείγματα που έχουμε τόσο από τις δραστηριότητες μέσω του European Enterprise Network, καθώς και με την συνεχώ συμπαράσταση του Enterprise Peace, είναι μια έκθεση που πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτη φορά θα έχει τη δυνατότητα να έχει τόσους ξένους επισκέπτες. Παράλληλα, εμείς προσβλέπουμε πάρα πολύ το θέμα του συνεργείων και συνέργειες είναι επιχειρήσεις οι οποίες προέρχονται από διαφορετικούς τόπους και από διαφορετικά αντικείμενα που μπορούν να στην διεθνή αγορά να έχουν μια κοινή παρουσία. Εγώ ευελπιστώ ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά. Συμμετέχουμε με ενθουσιασμό σε αυτή την έκθεση, η οποία έκθεση, η φιλοδοξία μας είναι να λειτουργεί περιοδικά σε όλη την Πελοπόννησο και να μπορέσουμε να θέσουμε το προϊόν μας και βέβαια να πετύχουμε το βασικό κάποια στιγμή να έχουμε τη σύνδεση γαστρονομίας και τουρισμού, κάτι πολύ βασικό. Ξέρετε καλά ότι τα προϊόντα δικά μας στην Πελοπόννησο είναι πολύ υψηλό περιγραφών. Είναι class A σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχουν όμως βρει την αντίστοιχη θέση. Και βέβαια προσβλέπουμε μέσα από τον τουρισμό που είναι πολύ ισχυρό αυτό το προϊόν για όλη την Πελοπόννησο, ότι θα μπορέσουμε να το πατρέψουμε και να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Πέρα από αυτό, εμείς θέλω να πω ότι προσδοκούμε σε κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι για να έχουμε πραγματική ανάπτυξη της Πελοποννήσου πρέπει να δημιουργήσουμε και την οικονομική ενδοχώρα. Είναι σε όλο γνωστό ότι τα παράλια μας έχουν μια, μπορεί να πει κανένας, καλή ή καλύτερη ανάπτυξη. Ισχύει για όλους και για τη Μεσσηνία και για την Ηλία, την Αχαΐα, ακόμα και τα παράλια της δικάς σας εδώ της Αρκαδίας, της Κορίνθου, της Αργολίδας κλπ. Αντίστοιχα όμως δεν ισχύει το ίδιο για την ενδοχώρα. Και ο πραγματικός πλούτος της Πελοποννήσου πιστεύω ότι κρύβεται στην ενδοχώρα. Άρα απαρχή αυτή τη ενέργεια σήμερα είναι αυτή την ενδοχώρα που δώσει μια ταυτότητα και μαζί φιλοδοξούμε να βγάλουμε και άλλες ενέργειες όπως για τα οδικά δίκτυα που θα συνδέουν τους νομούς δικούς μας μεταξύ τους και πράγματι θα δώσουν πλούτο και ο πλούτος σε όλους τους τόπους ξανά από την ενδοχώρα η οποία έχει μείνει πολύ πίσω. Ακολουθήθηκε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν επέφερε κανένα θετικό αποτέλεσμα και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτές τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων θα μπορέσουμε σε λίγα χρόνια να δούμε μια διαφορετική γεωγραφική πρόοδο. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Κουντρούκα, τον πρόεδρο του Δημητρίου Αρκαδίας, για την πρωτοβουλία του στην υλοποίηση αυτή τη έκθεση με τη συμμετοχή των επιμελητηρίων Πελοποννήσου. Όπως γνωρίζετε, οι εμπορικές εκθέσεις είναι ένας οργανωμένος τρόπος προβολής των προϊόντων της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Σκοπός τους είναι η υποκίνηση ενδιαφέροντος, η προώθηση, η γνωστοποίηση της καινοτομίας σε κάθε τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, εθνικές εμπορικές εκθέσεις διοργανώθηκαν όπως γνωρίζετε όλοι από το 1859 και συνεχίζονται και ως σήμερα. Οι εμπορικές εκθέσεις αποτελούν ισχυρό μέσο οικονομικής προβολής και έχουν άμεσα οικονομικά ωφέλη για τους διοργανωτές. Είναι απαραίτητο να είμαστε προετοιμασμένοι, έχοντας καθορίσει τους στόχους και αξιοποιώντας την παρουσία μας με επαγγελματικό τρόπο, διότι οι εκθέσεις δεν προσφέρονται για ερασιτέχνες και για περαστικούς.
του Πελοπόννησος έξω, αποβλέπει στην ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων, δηλαδή από απλή προβολή έως και την οικονομική πόνωση της Πελοποννήσου. Σε μια εποχή κρίσης, τολμάμε την συνδιοργάνωση της έκθεσης, επειδή πιστεύουμε ότι θα δώσει πνοή στην οικονομική δραστηριότητα της Πελοποννήσου και θέλουμε να εξελιχθεί σε μόνιμο σημείο συνάντησης και συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων έμεσα ή άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, την τυποποίηση και εξαγωγή προϊόντων και ειδικότερα επιχειρήσεων με εξωστρεφή χαρακτήρα. Οι εμπορικές εκθέσεις είναι μια δοκιμασμένη λύση για όλους όσους χρειάζονται να βρουν τρόπους αντιμετώπισης των κρίσεων που δημιουργούνται στην οικονομία με έβρεση νέων αγοραστών αλλά και προμηθευτών. Καλό τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και γενικότερα της Πελοποννήσου να δηλώσουν συμμετοχή, διότι ο στόχος είναι η Πελοπόννησος Expo να μείνει μόνιμο σημείο συναντήσεων και συνεργασιών, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις βάσεις για ένα πολύ σημαντικό γεγονός σε όλη την Πελοπόννησο, το οποίο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις μας να προβάλλουν τα προϊόντα τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Γιάννη Κουντρούκα για την φιλοξενία. Σήμερα είναι το ξεκίνημα μιας νέας, ενός νέου project που πιστεύω ότι θα έχει και παρόν και μέλλον. Θέλω να πω ότι μετά την παραταμένη κρίση που βιώνουμε και ως χώρα αλλά και ως επιχειρήσεις, ως επιχειρηματίες, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η ανάληψη πρωτοβουλειών από μεριάς των επιμελητηρίων, πρωτοβουλειών συνεργασίας, συνέργειας και συναδελφικότητας. Τα επιμελητήρια λοιπόν Πελοποννήσου αποφασίσαμε εμείς ως επιμελητήρια να δείξουμε τον δρόμο πρώτη, τον δρόμο της συνεργασίας και της εξωστρέφειας. Θέλοντας να ξεφύγουμε από τα στενά όρια του νομού μας και της περιφέρειας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την περιφερειακή έκθεση Πελοπόννησος Expo με τη συμμετοχή όλων των επιμελητηρίων της Πελοποννήσου. Και το τονίζω αυτό όχι της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και των δύο επιμελητηρίων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Σκοπός μας είναι η Πελοπόννησος Expo να γίνει ένα εργαλείο ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας, που θα έχει ως σκοπό να προβάλλει τα αξιόλογα προϊόντα και τις υπηρεσίες της περιφέρειας μας, αλλά ταυτόχρονα να προβάλλει και τον φυσικό, πολιτιστικό και αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής μας έξω από τα γεωγραφικά όρια της χώρας μας, έξω από τα γεωγραφικά όρια των νομών μας. Άλλωστε, πιστεύω ότι αυτός είναι ο ρόλος των επιμελητηρίων, πάνω σε αυτό εργαζόμαστε και εμείς ως πρόεδροι των επιμελητηρίων δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα στον επιχειρηματία σε αυτό το νέο ξεκίνημα, στο νέο εγχείρημα. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την έκθεση, την Πελοπόννησος Expo. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καινούργια αρχή, να αρχίσουμε να προβάλλουμε τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου. Έχουμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά προϊόντα, έχουμε 100 και πλέον προϊόντα, πρέπει να τα αναδείξουμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι θα εκφράσουμε τα μέλη μας για αυτά τα οποία πρέπει να δουλέψουμε, καθώς ότι οι επισκέπτες θα μπορέσουν να δουν προϊόντα, θα μπορέσουν να τα αγοράσουν, θα μπορέσουν μέσω συναντήσεων B2B να μπορέσουν να κλείσουν συμφωνίες. Καλούμε όλα τα μέλη, εκτός τα μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας, να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη έκθεση. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό και για τους εκθέτες και για τους επισκέπτες. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Κουντρούκα για την πρωτοβουλία. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε μια μακρά εμπειρία στην έκθεση και κάθε χρόνο διοργανώνουμε το Ολυμπιακό του 2016. Και το project αυτό που προτείνεται, το Πελοπόννησος Expo, είναι κάτι πολύ καλό και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις όλης της περιφέρειας. Μέχρι να γίνει ο φορέας Πελοπόννησος Expo, ξεκινάμε με την πρώτη έκθεση που θα γίνει στην Τρίπολη. Το Επιμελητήριο Πολιτείας θα θέσει υπό την αιγίδα του την έκθεση αυτή και θα βοηθήσουμε και σαν επιμελητήριο αλλά και με τις επιχειρήσεις μας να συμμετέχουμε στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Προέδρων που είναι εδώ, που πραγματικά αυτό εμάς ιδιαίτερα μας τιμά, τόσα επιμελητήρια να συνεργάζονται μαζί μας σε ένα τόσο σοβαρό γεγονός που είναι η Πελοπόννησος Expo. Η Πελοπόννησος Expo, η έκθεση, η οποία πιστεύω θα παριθμίσει πάνω από 250 εκθέτες σε ένα χώρο 8.500 με 8 τετραγωνικών μέτρων. Καθαρά θα είναι περίπου 4.600. Όπως είπαν και οι Προέδροι, θα υπάρχουν πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, όπως
τα B2B τα σοβαρότερα που είναι για τον επιχειρηματία και όλα τα υπόλοιπα που θα φτιάξουν τη μορφή της έκθεσης τόσο δυναμική, αυτή που ελπίζουμε ότι θα είναι. Θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά γίνεται τόσο εγχείρημα. Εμείς δουλεύουμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό το εγχείρημα με 7 επιμελητήρια μαζί και με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως είπε το Δήμο Τρίπολης. Και πιστεύουμε θα είναι και η Περιφέρεια Δικής Ελλάδος μαζί μας. Εδώ θέλω να σας πω κάτι άλλο ακόμα. Η τιμή της έκθεσης είναι 29 ευρώ για την επαγγελματία και οι υπηρεσίες είναι μπορώ να πω πολύ υψηλές. Και δεν το λέω γιατί είμαστε εμείς οι διοργανωτές, είμαστε εμείς που πραγματικά κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια την έκθεση και όντως είχε μια υψηλό προδιαγραφών διοργάνωση. Όχι επειδή είμαστε εμείς, αλλά επειδή έχουμε θέληση για το καλύτερο πραγματικά. Η τιμή που σας είπα είναι 29 ευρώ για όλα τα μέλη των επιμελητηρίων. Είναι μια πολύ χαμηλή τιμή και δεδομένου ότι δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε 250 επιχειρήσεις, γιατί καλό είναι να έχουμε επιχειρήσεις, το καλύτερο είναι για έναν επισκέπτη, αλλά αν δεν έχουμε επισκέπτες, εκεί αποτυχάνουμε. Θέλουμε λοιπόν, γι' αυτό έχει την περιφερειακή εοντότητα η έκθεση, γιατί θέλουμε επισκέψεις από την Ηλία, θέλουμε επισκέψεις από την Αχαΐα, θέλουμε επισκέψεις από την Κορινθία, θέλουμε επισκέψεις από τη Μεσσηνία, από την Αργολίδα, από την Κορινθία και από παντού. Αυτό είναι εκείνο που θα δώσουμε στον εκθέτη που θα συμμετέχει σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάνε όλες οι επιχειρήσεις, δηλαδή όχι μόνο κάθε παραγωγός, που περνάνε όλες οι επιχειρήσεις, είναι βασικό θέμα να έχει επισκεψιμότητα η έκθεση. Να έχει επισκεψιμότητα η έκθεση. Να έχει επιχειρηματική επισκεψιμότητα πάνω απ' όλα. Γιατί, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ηλίας, είναι η αναγνωρισιμότητα των επιχειρήσεων. Γινόμαστε γνωστοί. Η χή επιχείρηση από την Ηλία να μην πω όνομα, με τη χή επιχείρηση από την Κορινθία, από την Αργολίδα, από την Μεσσηνία και από παντού. Είναι ένα βασική, μια δυναμική αυτό το πράγμα που κάνουμε και όπως λέμε, καλά οι 250 επιχειρήσεις, αλλά θέλουμε επισκεψιμότητα. Επισκεψιμότητα από την Πελοπόννησο. Και όχι μόνο, στόχος μας είναι και από παραπάνω, πέρα από την Αθήνα, από τις υπόλοιπες περιφέρειες και τα λοιπά, που μπορούμε, γιατί η Πελοπόννησο έχει παραγωγικότητα. Έχει παραγωγικότητα, πέρα από τα προϊόντα της Πελοποννήσου που έχουν μια δυναμική, μια πολύ μεγάλη δυναμική, υπάρχουν και επιχειρήσεις εμπορικές και που έχουν μια δυναμική και πουλάνε και παραπέρα και πιο πάνω και πιο κάτω και πιο δόθε και πιο κήθε που λέμε. Τι να σας πω, η Τρίπολη είναι 20 λεπτά από την Κόρινθο, είναι 20 λεπτά από τη Μεσσηνία, είναι δίπλα. Άρα λοιπόν, ο στόχος μας είναι η μεγάλη ψηφισμότητα.